Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για μπάνιο είχατε πάει. Ε? Για μπάνιο ήσασταν. Όχι, παιδί μου. Εντάξει, εντάξει. Ναι. Άντε στο καλό. Γεια σας, καλή συνέχεια. Προσοχή. Δεν σπάει κανείς subscribe, δεν θα κάνει. Κλακετούλα in the car. Δεν υπάρχει τέτοια κλακετούλα. Let's go. 1, 2, 3. Να το συγχρονίσουμε. 1, 2, 3. Μπράβο. Βρισκόμαστε μέσα Ιουλίου. Σκάει ο Τζίντζικα έξω. Έχουμε όλοι μαυρίσει. Εγώ είμαι άλλος άνθρωπος θα μαυρίσω. Εσύ, εγώ είμαι κατά μαύρος. Αν βλέπετε το βίντεο όμως και δεν έχετε κάνει subscribe, παρόλο που έχετε ξεμείνει στην Αθήνα, κάντε subscribe, comment, like, εννοείται. Πάμε όλοι μαζί. Το καμανελί! Μπράβο, φαίνεται σιγά σιγά. Σκεφτήκαμε, επειδή κάναμε το επεισόδιο με τα food trucks και ήταν iconic, να κάνουμε ένα παρόμοιο επεισόδιο, αλλά με... Και που το food truck και το ένα και το άλλο και δεν είπες τι ήρθαμε να κάνουμε, μπαμ! Δώσ' το σε μια πρόταση. Έχουμε μπει στο αμάξι για να βρούμε alternative και breakthrough beach bars. Μπορείτε να έρθετε στην Ανατολική Αττική. Γιατί γελάτε? Έχουμε λιώσει την Ανατολική Αττική. Πάμε, παιδιά, φύγαμε. Βρισκόμαστε στη Ραφίνα. Η Μονίκ την είπε στη Βικάρα. Τώρα τρεχαγύρευε την Ειβικάρα. Εδώ βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο, θιάμα ρηγό, cool ζευγαράκια. Είναι λίγο alternative μόνο του, parking πανεύκολο. Και είμαι πολύ περίεργος να δούμε τι θα βρούμε σε αυτό το beach bar. Σε αυτό το επεισόδιο γενικά θα βαθμολογούμε το φαγητό ή κοκτέιλ αν βρούμε, την τοποθεσία, ambience που έχουμε πει στο άλλο, price και την θάλασσα. Ναι, την θάλασσα το είπα. Let's fucking go. Το πρώτο beach bar που έχουμε βρει στη Ραφίνα είναι το Bye Bye Beach Bar. Φημίζεται πάρα πολύ για τα μοχίτος του, γι' αυτό θα πάμε να δοκιμάσουμε το signature μοχίτο. Πάτε μαζί μου. Γεια σας, τι κάνετε? Καλησπέρα. Τι, πώς είμαστε? Μια χαρά, εσύ? Ακούσαμε ότι φημίζεστε για τα... για τα μοχίτο. Τι γεύση όμως κάνετε μοχίτο? Σου κάνω μια φραουλάδα τώρα. Φραουλά. Τα ονόματα σας? Είμαι ο Νίκος. Νίκος. Εγώ είμαι ο Τάσος. Ο Άγγελος, χάρηκα. Να σε καλά πολύ. Πόσο καιρό είστε εδώ? Είμαστε 4 χρόνια. Έχουμε άλλα 4 και άλλα. Έχεις μια ζωή μπροστά. Εύκολα. Ο μπαμπάς είναι αυτό. Είναι ο πεθερός του Τάσου. Είναι ο πεθερός. Μοιάζεις με πεθερός. Να σου πω. Θέλω να μου πεις λίγο για το όνομα του μαγαζιού. Bye bye. Bye bye beach bar. Γιατί bye bye? Γιατί bye bye? Γιατί όποιος δεν μας έκανε το λέγαμε bye bye. Το δέχομαι. Και εγώ έτσι. Θα του βάλουμε και βαθμολογία όμως, να είσαι έτοιμο. Είμαι αυστηρός, δεν έχει επίοικια στο get up. Δεν έχει επίοικια γιατί θα είναι πραγματικά άριστο. Τέλεια. Έρχονται όλοι από την Αττική για αυτό το μοχίτο. Μονίκ, τι ώρα είναι και πίνουμε μοχίτο? Appropriate. Είναι. Ωραίο. Είναι φράουλα. Λοιπόν, όντως το μοχίτο είναι iconic. Το πετύχατε το μοχίτο. Και είναι φράουλα, γι' αυτό το χρώμα το βλέπουμε έτσι. Είναι ότι πρέπει για να κάθεσαι στην παραλία. Δες τι κύμα παίζει εδώ. Αν είσαι σέρφερ, αυτή η παραλία θα κάνει πολύ καλό. Μη το κύμα είναι μέχρι εδώ. Δεν θα μπω σε αυτήν την παραλία. Η παραλία πάντως παίρνει σύν ένα πόντο για το ελπίσκο, για την ανακύκλωση στην παραλία. Μην πετάτε, είναι κρίμα, θα μας κάνει ρεζίλιο ο Will Smith πάλι. Ελπίσκο plus one point στην παραλία. Και φτάσε η στιγμή της βαθμολογίας. Καταρχάς, signature cocktail. Το βαθμολογούμε με ένα 4 από τα 5. Εγώ δεν είμαι πολύ του μοχίτο, αλλά αν έρθετε να ζητήσετε το φράουλα μοχίτο, γιατί το άλλο είναι πολύ basic. Θέλετε να δοκιμάσετε κάτι εναλλακτικό. Η θάλασσα παίρνει ένα τίμιο 3 από τα 5. Γιατί δεν μπορείς παντού να μπεις εύκολα. Μπορείς να μπεις μόνο από τα πλάγια, από το γνωστό σπίτι της Μαρίκας, το σπίτι των Μαρικών. Είναι δύο Μαρίκες τέλος πάντων, έχουν ένα σπίτι. Από εκεί είναι άμμος ή από την άλλη γωνία. Από τη μέση έχει πάρα πολύ βράχια και εμένα γενικά μου αρέσει η άμμος. Το σέρβις ήταν τέλειο, τα παιδιά πάρα πολύ βοηθητικά, ενθουσιασμένοι, πολύ ωραίος ο χώρος. Θέλανε να είναι στον get up. Το branding και το logo παίρνει ένα 3 από τα 5, ξεκάθαρα. Ήταν πάρα πολύ τίμιο το όνομα και ο λόγος που βγάλαν το όνομα. Αλλά εντάξει, το logo λίγο
Αλλά γενικά παίρνει η παραλία ένα 3,5 από τα 5. Το επόμενο μαγαζί που έχουμε έρθει είναι το Kraken στη Ραφίνα. Το πρώτο surf club που έχω δει στη Ραφίνα. Παιδιά, γενικά το vibe του μαγαζιού είναι πιο alternative surf club California. Βλέπουμε πειρατές, βλέπουμε κίτρινα γαλάζια. Γενικά το vibe είναι τέλειο και μας είπαν ότι θα μας φτιάξουν ένα ζόμπι με μαύρο ρούμι. Καλή τύχη, άγγελε. Ξαφλώστρες, χύμα στην παραλία. Γενικά χύμα έχει αρέσει. Εννοείται θα καθίσουμε εδώ για μπάνιο. Η θάλασσα φαίνεται, εννοείται έχει κύματα αφού είναι surf, τι να έχει. Αλλά φαίνεται ωραία, θα την αξιολογήσουμε λίγο πιο μετά να σας πω τι γίνεται. Let's go try out what's going on in this surf situation. Τι έχεις φτιάξει εδώ, τι έγινε χαμούλης. Εδώ φτιάχνουμε τα αγαπημένα μας ζόμπι με τα ρούμια του μέσα και ειδικά με το Sailor Jerry που βάζουμε για να δώσει μια έξτρα γεύση. Που είναι μαύρο ρούμι, μου έχεις πει. Μαύρο ρούμι. Δεν είναι μαύρο όμως το ποτό. Το ποτό δεν είναι μαύρο γιατί έχει διάφορα πράγματα μέσα. Έχει πουρέδες, έχει διάφορα. Θα δοκιμάσεις, πιστεύω θα καταλάβεις ότι είναι πολύ ωραίο. Και γενικά στην παραλία εδώ στη Ραφίνα. Ό,τι πρέπει, το πίνουνε πολύ. Εγώ βλέπω εδώ το μπαμπού, το χάρτινο. Μ' αρέσει η οικολογική συνείδηση. Έτσι. Προσπαθούμε να δώσουμε ένα χαρακτήρα οικολογικού γενικά στο μαγαζί, όλα είναι ανακυκλώσιμα. Αυτό είναι handmade. Αυτό είναι handmade, yes, ναι. Γάμισε. Και τα καλαμάκια είναι, ας πούμε, χάρτινα, όλα οικολογικά. Ναι, είπα γάμισε, εντάξει, αφού είναι αλήθεια. Έχουμε γενικά street food, figure food, σε hot dog, club, burger κτλ. Που όλα τα σκεύη που σερβίρουμε είναι οικολογικά, από μπαμπού και ανακυκλώσιμα. Τέλειο. Προσπαθούμε γενικά τα πλαστικά να τα ελαττώσουμε και ό,τι πλαστικό έχουμε το ανακυκλώνουμε. Το concept είναι να περνάμε καλά, να χαλαρώνουμε στην παραλία και να κάνουμε όποτε έχει αέρα από σήμερα surf. Σερφ. Θα έρθω να κάνω και surf, έχω μιλήσει ήδη με το line-up. Το line-up, το school, διοργανώνει μαθήματα εδώ πέρα με το Στέλιο τον Παρίσι. Και κάνουμε surf μαθήματα όποτε μας το επιτρέπει ο καιρός, δηλαδή και φυσάει. Τέλειο. Μέρες, απλά πίνουμε το κοκτέιλ μας. Τέλειο, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλές δουλειές. Έφτασε η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Η στιγμή του review. Μιλάω. Παιδιά, ξεκινάω με το branding και γενικά το logo και όλα. Το έχουν παίξει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ fresh. Φαίνεται ότι έχει μπει επαγγελματίας μέσα σε όλο αυτό. Του βάζω ένα τιμιότατο 4 από τα 5. Αν δεν έκανα τη δουλειά που κάνω, θα του δίνω και 5. Απλά εγώ είμαι λίγο αυστηρό σε αυτό. Τα 4,4 από τα 5 για το logo. Όσον αφορά την παραλία, δίνω ένα τιμιότατο 4,5 στα 5. Γιατί μου άρεσε ο κόσμος που είναι νέοι, είναι fresh. Το γεγονός ότι υπάρχει το surf club για μένα ήταν σοκ και όλο το theme του μαγαζιού ότι ακολουθεί ένα surfing brand είναι τέλειο. Οπότε αν του βάζω ένα 4,5 από τα 5 και αυτού. Στη συνέχεια το service τα παιδιά είναι όλοι fresh που μας φτιάξανε τα ποτά. 5. Full 5! Τους δίνω ένα 5 εννοείται στο service. Και τελευταίο το ποτό, το signature zombie που έχει μαύρο ρούμι. Ναι, παιδιά, είναι λίγο δυνατό. Στα επόμενες παραλίες θα χορεύω. Χορεύα πριν, αλλά καταλάβατε. Του βάζω ένα 4 από τα 5. Overall, όλη η παραλία παίρνει ένα 4,3 από τα 5. Και κάπου εδώ, στα στενά της Νέας Μάκρης. Άγγελε, έχεις αδυνατήσει. Νομίζεις. Ναι. Δεν σε έχω φάει, προσπαθώ. Όχι, έχεις αδυνατήσει. Διάβασμε. Σου έκανα πανάγρα και έχεις αδυνατήσει. Στα στενά της Νέας Μάκρης, λοιπόν, έχουμε βρει αυτό το alternative, λίγο κομμουνιστικό. Έχει πίσω μου κόσμο, το νιώθω, φύγεται. Πέρα από το κοκτέιλ που θα φάμε σίγουρα, βλέπετε εκείνη τη μηχανή αυτόματον παγωτό.
παιδιά στην Κύπρο, τους παίρνουν αυτό το παγωτό και το βουτάνε και στη σοκολάτα. Αν το κάνουν και θα πάθουν κεφαλικό. Let's go. Το Cuba Libre είναι ίσως το hottest spot in Nea Macri. We'll find out. Παιδιά, το παγωτό που σας έλεγα. Forget about cocktails, this is the real deal. Όλοι τρώτε, αλλά εγώ είμαι στην κάμερα σαν το γύπτο. Γράψτε μου στα σχόλια αν προτιμάτε παγωτό μηχανής ή παγωτό κανονικό. The battle is on. Έφτασε η στιγμή του review. Η παραλία παίρνει ένα 2 από τα 5. Sorry παραλία, αλλά είσαι γεμάτη κοτρώνες. Είναι γεμάτο κάτι τσαόβρα, χουστός, δεν θα μπορούν να κολυμπήσουν. Στο ambient όσο αφορά εδώ, ωραίες οι φοινικούδες, ωραίες οι σφίκες. Τον έλα εδώ και μιλάω. Αφού είπες φοινικούδες. Εντάξει, βάζομαι μετά για πλάνα. Ωραίες οι φοινικούδες, ωραία τα οι σφίκες, ωραίο και το 2 που θα σας δώσω από τα 5. Όσον αφορά... Εμένα μου άρεσε. Να γίνεις YouTuber να βάλεις πιο ψηλά. Λοιπόν, το παιδί ήταν πάρα πολύ casual, πάρα πολύ chill, πάλι πήρα μοχίτο όπως θα παίρνα στο άλλο. Ήτανε λίγο... Okay. Cuba Libre, ας πούμε, καταλαβαίνεις. Σου βάζω και στα ποτά ένα 2, που βάλα πολλά 2, θα πάω στην κολασί. Αλλά παιδιά υπάρχει το παγωτό μηχανής. Θα επαναλάβω το παγωτό μηχανής, rare to find. Όλοι πάτε στα Everest, το Everest δεν τρώγεται. Απλά εδώ ήταν ένα 5 από τα 5, γι' αυτό έχει ανεβάσει το σκορ της παραλίας σε 2,5 από τα 5. Έχουμε τελειώσει το γύρισμα και πάμε τώρα για ένα μπανάκι. Πήγε το γύρισμα μόνο 10 ώρες και μου λένε, αφού τελειώσαμε νωρίς, γιατί πάμε για να... Γιατί κλείσα μιλάω τελικά, για να... Τόνι, έλα μέσα από το κινητό να πάμε να κάνουμε κανένα μπάνιο.